Πριν από λίγο καιρό είχαμε την χαρά, με την καλή έννοια του όρου, γιατί να νοσηλεύσουμε για μια πολύ μικρή επέμβαση. Εμφύλευση ενός βηματοδότη, μπορώ να το πω χωρίς να καταργήσω τα προσωπικά δεδομένα, σε έναν κύριο, τον κύριο Παναγάκο, ο οποίος τον είδα, μπράβο, εδώ μόλις ήρθε, ο κύριος Παναγάκος, ο οποίος σαν μια ελάχιστη έτσι ήθελε να μας ευχαριστήσει για την περίθυψη την οποία έτυχε στην κλινική, από όλα τα στελέχη, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό, διοικητικό, και είχε τη χαρά να μας προσφέρει ένα πλήρες σύστημα υπερηχογραφίας, ακόμα και για τις ανάγκες του εξωτερικού ιατρίου, ώστε οι συνάδελφοι που εφημερεύουν να μπορούν να έχουν μια πλήρως αξιόπιστη εξέταση, να εκτιμούν τον καρδιολεκτρικό ασθενή με μια κεφαλή και καρδιά και αντίον και διεισοφάγεια, να βλέπουν και την καρδιά, να βλέπουν και τον νεφρό, ώστε να έχουν μια πλήρη έτσι, αντιμετώπιση. Θα ήθελα, εδώ είναι ο κύριος Παναγάκος, να δώσουμε σαν μια ελάχιστη έτσι αναγνώριση αυτής της συνεισφοράς, αλλά και σε ένα παράδειγμα ότι η κοινωνία πρέπει να διαχωρίζει τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά έχουν την ευαισθησία να προσφέρουν και να μην ζούμε σε μια εποχή εντελώς ισοπεδωτική ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Θα ήθελα να διαβάσω ότι αυτό το διακεκριμένο βραβείο απονέμεται στον Παναγιώτη Παναγάκο, ιδιοκτήτη διαχειριστή της Διεθνής Αθλητικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας για την προσφορά του στην κοινωνία και τη συνεισφορά του στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στην πρώτη καρδιολογική κλινική ΕΚΠΑ του Ιππικράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, 12 Ιανουαρίου 2024, Κωνσταντίνος Σιούβης, εκ μέρους της πρώτης Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής. Κύριε Παναγάκο, σας ευχαριστώ.